σοβαρά παιχνίδια και προσομοιώσεις για τη σχολική ηγεσία. Μελέτες και έρευνες έχουν καταλήξει στο ότι τα σοβαρά παιχνίδια και οι προσομοιώσεις μπορεί να συμβάλλουν εξαιρετικά στην ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων. Η παρούσα μελέτη εξετάζει την αξιοποίηση των σοβαρών παιχνιδιών και των προσομοιώσεων για την εκπαίδευση στην ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τα βιβλιογραφικά δεδομένα που αφορούν στη χρήση των σοβαρών παιχνιδιών και προσομοιώσεων για την ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων, καθώς και να παρουσιάσει κάποιες ενδεικτικά. Γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα ερευνών που έχουν διενεργηθεί στο συγκεκριμένο πεδίο διεθνώς, παρουσιάζονται κάποια από αυτά και τέλος παρουσιάζονται και τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας. Τα σοβαρά παιχνίδια είναι ένας εμπνευσμένος τομέας έρευνας και ανάπτυξης και έχουν λάβει τεράστια προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Μια σημαντική αιτία για αυτή την προσοχή είναι η παραδοχή ότι τα παιχνίδια μπορούν να αλλάξουν έστω και εν μέρη τον τρόπο με τον οποίο κάποιος κάποια μαθαίνει. Η αξιοποίηση των παιχνιδιών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση απομακρύνεται από την παραδοσιακή προσέγγιση του μαθήματος και οδηγεί στην ανάπτυξη μιας μεθόδου πιο διαδραστικής, ψυχαγωγικής και αυθεντικής. Ωστόσο, δεν είναι σαφής ακόμα ο τρόπος με τον οποίο είναι σκόπιμο να εφαρμοστεί η αξιοποίηση των σοβαρών παιχνιδιών και των προσομοιώσεων με στόχο τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής μαθησιακής εμπειρίας. Είναι γεγονός ότι τα σοβαρά παιχνίδια και προσομοιώσεις μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση όχι μόνο των ανηλίκων αλλά και των ενηλίκων. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί όπως και γενικότερα επιχειρήσεις κάθε είδους έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εφαρμογές για να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους. Ειδικότερα στο πεδίο της εκπαίδευσης, στην ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους εξής σκοπούς. Για τη βελτίωση της απόδοσης των εκπαιδευομένων, αφού συμβάλλουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και κατά συνέπεια στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Για την κατανόηση της επίδρασης που οι αποφάσεις τους έχουν στην καθημερινότητα, μέσω των παιχνιδιών και των προσομοιώσεων αυτό καθίσταται εμφανές, αφού οι συμμετέχοντες συμμετέχουσες στο παιχνίδι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν χωρίς πρόσθετο άγχος τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις τους επηρεάζουν τη συνέχεια του παιχνιδιού. Για τον έλεγχο των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων, μέσα από την αξιολόγησή τους σε εικονικό περιβάλλον. Για την αξιολόγηση του εάν και σε ποιο βαθμό ένας μη εκπαιδευόμενος εκπαιδευόμενη θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε ρόλους που ενδέχεται να αναλάβει στο μέλλον. Για την παροχή κινήτρων προς τους τις εκπαιδευόμενους εκπαιδευόμενες, ώστε να συμμετέχουν με περισσότερη προθυμία και καλύτερη διάθεση στην κατάρτιση, καθώς και την διατήρηση του ενδιαφέροντός τους έως το τέλος αυτής. Για την εξάσκηση μέσω σεναρίων που καθοδηγούν τη δράση και αντικατοπτρίζουν συνθήκες της πραγματικής εργασιακής τους πραγματικότητας. Πολλές μελέτες στοχεύουν επί του παρόντος στην εξέβρεση μιας απάντησης στην ερώτηση του κατά πόσο και σε ποιο βαθμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα σοβαρά παιχνίδια και προσομοιώσεις στους τομείς της εκπαιδευτικής ηγεσίας, εξετάζοντας όχι μόνο τις τυπικές αλλά και τις άτυπες μορφές μάθησης. Αντίθετα, λίγες μελέτες έχουν τονίσει τον τρόπο με τον οποίο τα παιχνίδια θα μπορούσαν να προωθήσουν τη μάθηση σε επαγγελματικά περιβάλλοντα, σε επαγγελματίες κάθε χώρο, όπως είναι ο χώρος εκπαιδευτικής ηγεσίας. Αυτή η διαπίστωση είναι μάλλον εντυπωσιακή, καθώς ο σχεδιασμός των σοβαρών παιχνιδιών στον τομέα αυτό ήδη γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη. Σύμφωνα με σύγχρονες έρευνες, οι προσομοιώσεις στην εκπαιδευτική ηγεσία μπορούν να αξιοποιηθούν όχι μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους, αλλά και ως συστήματα διοίκησης. Τα μοντέλα προσομοίωσης μπορούν να βοηθήσουν στη μοντελοποίηση των καταστάσεων που ενδέχεται ένας διευθυντής ή μια διευθύντρια, για παράδειγμα σχολικής μονάδας, να αντιμετωπίσει και κατά συνέπεια να αποτελέσουν αρρωγό στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Η ολιστική προσέγγιση συστημάτων του Φούλαν χρησιμοποιείται από πολλά άλλα κοινωνικά συστήματα και δομές και είναι γνωστή ως μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων. Πρόκειται για μια μεθοδολογία η οποία βοηθάει στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και στην ενίσχυση του τρόπου με τον οποίο ο άνθρωπος ανταποκρίνεται στις συνθήκες τις οποίες συναντά στα πολύπλοκα συστήματα
τα οποία αποτελούν τον κόσμο. Η πολυπλοκότητα αυτών των συστημάτων τα καθιστά εν γενός δυσνόητα, με αποτέλεσμα να παρίσταται ανάγκη για βελτίωση του τρόπου με τον οποίο η λειτουργία τους γίνεται αντιληπτή. Το εκπαιδευτικό σύστημα και γενικότερα ο χώρος της διοίκησης των εκπαιδευτικών οργανισμών και της εκπαιδευτικής πολιτικής δεν θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση, καθώς δεν διαφέρουν σε ό,τι αφορά την πολυπλοκότητα από τα υπόλοιπα συστήματα. Γι' αυτό και το αποτέλεσμα των αποφάσεων που λαμβάνονται συχνά διαφέρει από αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί από τους υπεύθυνους-υπεύθυνες. Υπάρχουν, για παράδειγμα, πολλές περιπτώσεις στην τρέχουσα εκπαιδευτική πολιτική, όπου τα αποτελέσματα των αποφάσεων που ελήφθησαν ήταν τελικά πολύ διαφορετικά από αυτά που είχαν προβλεφθεί. Το System Dynamics συνιστά μια μεθοδολογία και ένα ευρύτερο τομέα μελέτης, η οποία αναπτύχθηκε όχι τώρα, αλλά πριν από περισσότερα από 50 χρόνια, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας στην εργασία με πολύπλοκα συστήματα. Στην πορεία εξελίχθηκε και εφαρμόζεται πλέον σε όλο και περισσότερους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, της ιατρικής, της πρόβλεψης της οικονομικής συμπεριφοράς και ακόμη και της μελέτης της περιβαλλοντικής αλλαγής. Στην ουσία αυτή η μεθοδολογία βοηθάει στη δημιουργία δυναμικών μοντέλων, προσφέροντας εργαλεία για τη χαρτογράφηση της δομής, ανατροφοδότηση ενός συστήματος, προκειμένου να κατανοηθεί γιατί ένα σύστημα συμπεριφέρεται όπως είναι, τη δοκιμή και το σχεδιασμό πολιτικών πριν την εφαρμογή του στην πράξη και την αύξηση της πιθανότητας παραγωγής των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Παρά τη διάδοσή τους, αυτά τα εργαλεία σε λίγες περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική πολιτική. Παρά το γεγονός ότι αρκετές σημαντικές ερευνητές-ερευνήτριες άρχισαν να τα εισάγουν στο διάλογο για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση πριν από 2 δεκαετίες, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι αυτή η έλλειψη παρουσίας τους στο έργο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη εξοικείωσης των ανθρώπων με τη σκέψη που σχετίζεται με τα πολύπλοκα συστήματα. Και προχωράμε την παρουσίαση δείχνοντας κάποιες ψηφιακές εφαρμογές για την εκπαιδευτική ηγεσία. Ξεκινάμε με το Virtual U. Το Virtual U στόχευε στην εκπαίδευση των στελεχών εκπαιδευτικών μονάδων και ειδικότερα των στελεχών μονάδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επρόκειτο για μια προσομοίωση με εφαρμογή στο χώρο του management που έφερε χαρακτηριστικά παιχνιδιού στρατηγικής και εκπαιδευτικού εργαλείου. Η συγκεκριμένη εφαρμογή διαμορφώνει τις τάσεις και τις συμπεριφορές μιας ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι παίχτες ή οι παίχτηρες ενεργούν ως πρόεδρος πανεπιστημίου ή κολεγίου και αγωνίζονται να διαχειριστούν τις υποθέσεις του Ιδρύματος. Η πρόεδρος καθορίζει, παρακολουθεί και τροποποιεί μια ποικιλία θεσμικών παραμέτρων και πολιτικών. Οι παίχτες και οι παίχτηρες καθορίζουν το κόστος διδασκαλίας και κατανέμουν τους πόρους. Pacific. Η προσομοίωση αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας και διαχείρισης ομάδων. Δίνει τη δυνατότητα εξάσκησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων που απαιτούνται ώστε να ανταπεξέλθει ένας ηγέτης, μία ηγέτη στα διοικητικά του καθήκοντα που σχετίζονται με την επικοινωνία, τη λήψη αποφάσεων, την κινητοποίηση των συναδέλφων και φυσταμένων, την επίλυση συγκρούσεων. Το περιβάλλον περιπέτειας του παιχνιδιού προκαλεί τον μαθητή τη μαθήτρια να δραπετεύσει με μια ομάδα από ένα έρημο νησί μετά από πτώση ενός αεροσκάφους το οποίο επέβαιναν προηγουμένως. Οι πιθανότητες να σωθούν και να κερδίσουν τη ζωή τους θα εξαρτηθούν από την ικανότητα του μαθητή της μαθήτριας να διαχειριστεί και να παρακινήσει την ομάδα. The Fish Game. Το συγκεκριμένο παιχνίδι εστιάζει στη μελέτη και την κατανόηση συγκεκριμένου φαινομένου που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν δύσκολο να μελετηθεί. Οι παίχτες λοιπόν εδώ καλούνται να πάνε για ψάρεμα. Σκοπός του παιχνιδιού είναι ο παίχτης ή παίχτρια να καταφέρει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα ψάρια μέχρι το τέλος των 10 γύρων που αντιστοιχούν σε 10 μέρες. Τα χρήματα που θα κερδίσει από αυτά τα ψάρια θα τα χρειαστεί για να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του για τον επόμενο μήνα. Ο χρήστης ή χρήστρια του παιχνιδιού κάθε μέρα επιλέγει πόσα ψάρια θέλει να πάρει.
Υπάρχουν άλλοι δύο ψαράδες που προσπαθούν επίσης να πιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα ψάρια, οι οποίοι θα ακολουθήσουν το προβάδισμά του, το προβάδισμα του παίχτη της παίχτηρας πριν, και θα βασίσουν τα αλλιεύματά τους στη δική τους απόφαση. Το Beer Distribution αντικατοπτρίζει μια προσομοίωση ρόλων όπου πολύ πολλές συμμετέχουσες συμμετέχουν σε μια λυσίδα εφοδιασμού 4 σταδίων για την παραγωγή μιας διανομής μπύρας, όπου προκύπτουν προβλήματα διάφορα λόγω έλλειψης ανταλλαγής πληροφοριών. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να καλύψει τη ζήτηση των πελατών-πελατησών με ελάχιστες δαπάνες για παραγγελίες και αποθέματα. Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση τυπικών προβλημάτων συντονισμού μιας διαδικασίας αλυσίδας εφοδιασμού. Το Diffusion Simulation Game είναι ένα παιχνίδι το οποίο σχετίζεται με την ηγεσία του σχολείου. Στο παιχνίδι αυτό, ο χρήστης ή χρήστρια έχει το ρόλο του πράκτορα ή της πρακτόρισσας αλλαγών στο σχολείο και προσπαθεί να επηρεάσει το προσωπικό για ένα πρόγραμμα για νέα προγράμματα που προτείνονται από την περιφέρεια του σχολείου. Στόχος του παιχνιδιού είναι οι παίχτες να ενθαρρύνουν τους μαθητές-μαθήτριες να σκέφτονται πιο ορθολογικά και αναλυτικά σχετικά με τη διάδοση των ιδεών και την επιρροή τους σε ένα σχολικό περιβάλλον που είναι σχεδιασμένο για υποψήφιες εκπαιδευτικούς ηγέτες πανεπιστημίου. Στο τέλος, κάθε παίχτης, κάθε παίχτρια θα πρέπει να εξηγήσει τι έμαθε από το παιχνίδι, τον εαυτό του, τον εαυτό της και τη δομή του σχολείου και πώς θα τον βοηθήσει, θα την βοηθήσει στην ηγεσία του σχολείου. Μια άλλη προσομοίωση είναι το No Pineapple Left Behind. Είναι ένα σατυρικό παιχνίδι που επικεντρώνεται στις αδυναμίες της σύγχρονης εκπαίδευσης. Ο παίχτης ή παίχτρια διευθύνει ένα σχολείο γεμάτο παιδιά. Τα παιδιά έχουν πολλές επιθυμίες, ανάγκες και συναισθήματα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί αν δεν προσέχουν στην τάξη και πάρουν χαμηλούς βαθμούς, το σχολείο τους θα χάσει τα χρήματα. Ωστόσο, μπορεί να μετατρέψει τα παιδιά σε ανανάδες. Το μόνο που κάνει ο ανανάς είναι να κάνει δοκιμές και να παίρνει βαθμούς. Μπορεί να μην έχουν συναισθήματα και να μην είναι άνθρωποι, αλλά είναι πολύ πιο απλοί στο χειρισμό και επομένως πολύ φθηνότεροι. Penn Educational Leadership Simulation Program. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να βοηθήσει μεγάλο αριθμό διευθυντών-διευθυντριών να αναπτύξουν πολύπλοκες δεξιότητες με ρεαλιστικούς αλλά με χαμηλού κινδύνου τρόπους. Βασίζεται στις πλούσιες εμπειρίες των βετεράνων εκπαιδευτικών ηγετών, δημιουργώντας προσομοιώσεις βασισμένες σε προβλήματα τόσο σε διαδικτυακές όσο και σε προσωπικές μορφές. Ο στόχος αυτού του εγχειρήματος είναι να αναπτύξει το ανθρώπινο κεφάλαιο στην ηγεσία του σχολείου μέσω συνδυασμένων επαγγελματικών αλληλεπιδράσεων. Ο σχεδιασμός αυτού του προγράμματος επιτρέπει τη διαρκή ανάπτυξη, ενημέρωση και βελτίωση αυτών των εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι δηλαδή ένα δυναμικό εργαλείο. Επιπλέον προσφέρει στους ηγέτες του σχολείου την πρακτική να ασχολούνται με δύσκολες καταστάσεις με αντανακλαστικούς τρόπους. Τα System Dynamics. Η προσέγγιση της δυναμικής του συστήματος περιλαμβάνει την ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης υπολογιστών που απεικονίζουν διαδικασίες συσσόρευσης και ανατροφοδότησης. Η δυναμική εξηγείται ότι προκύπτει κυρίως ενδογενώς μέσα στα όρια ενός μοντέλου από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στοιχείων και των παραγόντων του συστήματος. Ο κανόνας εξέλιξης του δυναμικού συστήματος είναι μια συνάρτηση που περιγράφει τι ακολουθούν οι μελλοντικές καταστάσεις από την τρέχουσα κατάσταση. Το εργαλείο προσομοίωσης πολλαπλών μεθόδων AnyLogic υποστηρίζει τον σχεδιασμό και την προσομοίωση δομών ανατροφοδότησης, όπως διαγράμματα αποθεμάτων και ροής, μεταβλητές πίνακα, με τρόπο που οι περισσότεροι διαμορφωτές δυναμικού συστήματος είναι εξοικειωμένοι. Το AnyLogic προσφέρει εγγενώς όλα τα ωφέλη της αντικειμενοστρεφούς προσέγγισης στη μοντελοποίηση της δυναμικής του συστήματος. Συνοψίζοντας, θα πούμε ότι τα σοβαρά παιχνίδια και προσομοιώσεις χρησιμοποιούνται με επιτυχία στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Επιπλέον, μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση όχι μόνο των ανηλίκων, αλλά και των ενηλίκων. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, όπως και γενικότερα επιχειρήσεις κάθε είδους, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εφαρμογές για να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους. Ειδικότερα στο πεδίο της εκπαίδευσης, στην ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που καθιστούν τον εκπαιδευτικό οργανισμό πιο αποτελεσματικό. Και κλείνουμε την παρούσα παρουσίαση με τις βιβλιογραφικές αναφορές. Να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να ευχηθώ καλή συνέχεια στις εργασίες.